Να είμαστε, να είμαστε. Καλώς ήρθαμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε κι εσείς. Τα Καρντάσιανς. Τα Καρντάσιανς. Εσύ γιατί δεν είσαι χαρούμενος που ξεκινάμε. Είσαι χαρούμενος τώρα που ξεκινάμε. Σταμάτα. Γιατί κάθομαι όρθιος. Αμάμρε, αγόρι μου. Ένα λεπτό να γυμναστείς, αγόρι μου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Να μπούμε κατευθείαν στους καλεσμένους της εκπομπής, στους καλεσμένους του σπιτιού μας εδώ. Νιώθουμε μια ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι από αυτούς που πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα για να γνωρίσεις ότι ενώ είναι πατριώτη σου, συμπατριώτη σου και κάνει τόσο τεράστια επιτυχία, αν δεν ασχολείσαι με το χώρο που ασχολείται αυτός, ίσως να μην ξέρεις την καριέρα που κάνει. Συμφωνείς, Δημήτρη? Έτσι. Ο καλύτερος αριστερόχειρας στον κόσμο από τη Στατιστική Υπηρεσία Επαγγελματικής Πυγμαχίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο καλύτερος πυγμάχος της χρονιάς για το 2005 από το κανάλι ESPN. Το καλύτερο knockout για το 2005 από το ίδιο κανάλι. Ο πιο τηλεοπτικός πυγμάχος το 2004 από το κανάλι Showbox το NBC. Αίτητος στην επαγγελματική του πορεία στην Αμερική σε 18 αγώνες σερί. Κυρίες και κύριοι. May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat. Will the real Slim Shady please stand up? Ο κύριος Μιχάλης Αρναούτης. Γεια σου Μιχάλη, καλώς ήρθες. Να σε καλά, πάνεις. Μια χαρά. Από εδώ η Μαρία. Τι κάνετε? Μια χαρά, Δημήτρης. Μιλάμε στον Ελληνικό, έτσι. Βέβαια, μιλάμε στον Ελληνικό. Καλώς ήρθες. Να είστε καλά. Διάβαζα τους τίτλους σου, βρε Μιχάλη, και έβαθα πλάκα. Και κουράστηκα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Από τη συνεντεύξη θα πας καλά τηλεοπτικά? Εντάξει, τα έχω ψηλοσυνηθίσει να πω την αλήθεια. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι κάνει ο Μιχάλης Αρναούτης και γιατί να μην τα παίρνει όλα αυτά τα βραβεία σαν κάτοικος της Ελλάδος, αλλά τα παίρνει σαν κάτοικος της Αμερικής? Εντάξει, από τη μία το δικαιολογώ γιατί η καριέρα μου είναι στην Αμερική. Ναι, αλλά πώς είναι στην Αμερική? Γιατί πήγε στην γιατί Αμερική? Γιατί πήγα, εντάξει, ήμουν αθλητής, κάνω πυγμαχία καταρχήν από 22 χρόνια. Ερασιτεχνική και επαγγελματική. Και ήμουνα σε δύο προολυμπιακές ομάδες το 96, αλλά ήμουνα λίγο μικρός, δεν μπορούσα να με στείλουν γιατί για να συμμετάσχεις στην Ολυμπιάδα στην πυγμαχία πρέπει να είσαι ενήλικας. Και στην Ολυμπιάδα του 2000 που πλέον ήμουνα στα καλά μου, ναι, για κάποιους λόγους δεν με στείλανε η Ομοσπονδία και έτσι αποφάσισα να κάνω το δεύτερο σκέτζελ. Εδώ μεγάλωσες στο Ζεφύρι? Εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα σχολείο, εδώ έχω τους φίλους μου. Καλά το λέω, στην περιοχή του Ζεφύρι, εκεί. Ζουν ακόμα εκεί οι δικοί σου άνθρωποι? Ναι, οι δικοί μου εκεί, ο πατέρας μου και η μητέρα μου εκεί. Μάλιστα. Και για να τα πούμε έτσι και λίγο εντάχει, είναι το ότι πηγαίνεις εσύ να γραφτείς στην πυγμαχία στην ΑΕΚ, γιατί είσαι και ΑΕΚτσης, και η ΑΕΚ δεν είχε πυγμαχία επαγγελματική? Δεν έχουμε επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα, δυστυχώς. Mm. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνονται κάποιες κινήσεις με κάποια διάφορα δυναμικά σοου και έτσι μου δίνεται και εμένα ευκαιρία να το πω 21 Δεκεμβρίου που είναι ο επόμενος μου αγώνας στο The Battle. Ναι. Και τι συμβαίνει και φεύγεις και πας στην Αμερική? Ναι, ο πρώτος σταθμός δεν ήταν η Αμερική. Ο πρώτος σταθμός ήταν στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Mm. Ενώ ήμουνα στο στρατό Φαντάρος, στο ΑΣΑΕΔ, εκεί που είναι οι επίλεκτοι αθλητές με καλές διακρίσεις, πήρα την απόφαση να κάνω ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Είχα κάποιες προτάσεις από κάποιους μάνατζερ 18 χρονών και έτσι πήγα και κλείστηκα και για 2 χρόνια. Έκανα κάποιους αγώνες επαγγελματικούς και σε ένα ταξίδι που έκανα στο Κίεβο στην Ουκρανία, σε ένα επαγγελματικό αγώνα, ήρθα σε επαφή με κάποιους μάνατζερ από την Αμερική. Τους άρεσα πολύ και έτσι μου δώσαν το εισιτήριο και πήγα στην Αμερική. He's a couple of years younger and their reach is exactly the same and they're both coming off wins. They're going on there. Again, that's important at this stage. It's been a big knockdown here. To point out that there's no free knockdown rule and the fact that he's... Άρα λοιπόν εκεί που ζεις τώρα, η δουλειά και η επιτυχία σου έχει εξασφαλίσει μια καλή ποιότητα ζωής? Η πυγμαχία είναι το πιο ακριβοπληρωμένο άθλημα πάνω στον πλανήτη. Κάθε χρόνο που κάνουν στατιστικές βγαίνουν μόνο πυγμάχοι πρώτα ονόματα. Όπως τώρα είναι ο Mayweather, δεν ξέρω αν είναι ο Mayweather, ο Pacquiao, πέρυσι. Με τα δεδομένα τα ελληνικά, πληρώθηκες καλά στην Αμερική? Δηλαδή ζεις αξιοπρεπέστατα, ναι, σαν ένας επαγγελματίας πυγμάχος? Αυτά τα λεφτά που έχω βγάλει μέχρι σήμερα 13 χρόνια στην καριέρα μου δεν θα τα έβγαζα σε 30 ζωές εδώ στην Ελλάδα. Gentlemen, obey my commands. Let's go.
taken out of him clearly. And digging a left hook to the body, and Felicio is down. Upset that he was hit on the way down. 20 seconds to go in this first. Booming left hand from Arne Udis. Feliciano in trouble again, and he's ready to go. Down for the third time. Oh! No three knockdown rule, and the referee has seen enough. That left hook, his right eye. Here comes the doctor. And let's look in at a finished Jesse Feliciano. And look at Mike Arne Udis. Το όνειρό σου είναι να γυρίσει στην Ελλάδα ή να μείνει στην Αμερική. Γιατί ξέρω ότι οι Αμερικανοί, όταν έχουν κάποιους παγκόσμιους πρωταθλητές, όταν έχουν κάποιους ανθρώπους που ξέρουν, τους κρατάνε εκεί για να μεταδίδουν και, το, και την τέχνη ο ένας τον άλλο. Ναι, κοίταξε, την αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα. Όλοι οι φίλοι μου είναι εδώ. Ο αδερφός μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η γειτονιά μου, να το πω έτσι. Θέλω να γυρίσω πίσω. Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα. Είμαι ακόμα στην καριέρα μου. Ίσως αργότερα, δεν ξέρω, θα δούμε. Τώρα δεν υπάρχει κανένα ζώο. Ζει στο New Jersey, Στο New Jersey, στο Atlantic City. Ωραία. Δύο ώρες να πάει να βρει το Θοδωρή, το Φλαμουρόπουλο. Ακριβώς. Να πάει να δει το Φλαμουρόπουλο. Τέο Φλαμουρόπουλο, καδερφάκι, New Jersey. Μποξέρ. Φυσικό πυρηνικό. Εντάξει. Καμία σχέση με τον άνθρωπο. Δεν μου συμφωνεί, δεν είναι μποξέρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί μερικέ δηλώσει σου και κάποια στιγμιότυπα. Όταν πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, παρακαλώ. Back here with Star Boxing, Roddy Duncan, along with Mark Abrams, and we've got the happiest man in the world, Mighty Mike. Yeah, listen, man, this belt is for my people who believe with me. You know what, I'm very happy. You know what you told me you wanted. This belt is for my new baby, for my family, my brother, John the Junior. That's it. I'm happy, and next time. Next time again with the site from internet, the people in Greece see the my fight. I'm very happy. Thank you very much for everybody. Mike, no, listen, it's not very tough. You know, you see, I win all round. I have problem with my hands. The 3 weeks no use my left hands. I give couple punches, pain my hands. I work with the jab. I win all round. You know, the guy is tough. I give couple punches, and the guy is coming. Μπράβο ρε Μιχάλη, μπράβο που την ώρα που έμπαινες τον τίτλο θυμήθηκες και τους Έλληνες, δηλαδή πέρα από την οικογένειά σου, θυμήθηκες να αφιερώσεις και στην Ελλάδα. Ρε φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, γιατί εκείνη την ώρα μέσα από το δίκτυο ακούνε εκατομμύρια Αμερικανοί, το box το βλέπουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το 2009, ο δεύτερος παγκόσμιος τίτλος που έχω πάρει, της IBF, και τώρα... Μια και είμαστε εδώ πέρα, να πω έχω ένα πολύ καλό αγώνα εκτός στην Ελλάδα για έναν άλλο παγκόσμιο τίτλο στην Αμερική. Yeah. Και αμέσως μετά τον αγώνα που είναι πολύ σημαντικός 10 Γέρι εδώ στην Ελλάδα, στο The Battle, 21 Δεκεμβρίου. 21 Δεκεμβρίου. Ναι. Μάλιστα. Πού θα γίνει αυτό, σε ποιο μέρος? Θα γίνει στο Φάλιρο, στο κλειστό του Ταϊκβοντό. Αυτό που βλέπαμε στο Ρόκι. Mm. Προπόνηση, στοιχήματα, εκβιασμοί, πονταρίσματα πάνω σου. Χάσε και θα πάρει λεφτά. Πόσο αλήθεια είναι η ζωή ενός μποξέρ με το Ρόκι που είδαμε? Το Ρόκι τον έχουν στους Hall of Fame πυγμάχους παγκοσμίως, και είναι ακριβώς η ζωή ενός αθλητή, ενός πυγμάχου στην Αμερική. Σου έχουν συμβεί και σένα αυτά? Φυσικά. Σε όλους συμβαίνουν. Είναι ακριβώς, σου λέω, η ζωή ενός πυγμάχου, και συναισθηματικά αυτά που βλέπεις κάποιες εικόνες κάποιες προκλήσεις ή αυτά τα στοιχήματα. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white trimmed with blue, official weight 138 pounds, professional record 17 victories including 9 knockouts, with one bout even, from Atlantic City, New Jersey, he's the WBO number one ranked contender, the undefeated Mighty Mike Arnoudis. Πόσους θέατες μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο σε ένα αγώνα πυγμαχίας στην Αμερική? Τώρα πλέον έχουν φεύγει από το 80 και μετά το pay-per-view. Τα ξέρετε τα pay-per-view? Όχι, εγώ δεν γνωρίζω. Το pay-per-view είναι όταν έχεις ένα καλωδιακό. Κάθε μήνα είσαι συνδρομητής και πληρώνεις π.χ. $50 για να έχεις το HBO. Εκείνη τη βραδιά που θα παίξει ο Αρναούτης, να το πω έτσι, ο κάθε Αρναούτης, είναι κλειδωμένο το κανάλι. Και σου λέει ότι για να δεις αυτό το show πρέπει να πληρώσεις $50. Πατάς το κουμπάκι, το OK,
και το ξεκλειδώνεις και το βλέπεις. Όταν πάρει το bill στο σπίτι, το λογαριασμό, αντί για 50 που είναι η συνδρομή, δίνει 100. Είναι σαν να πληρώσει το εισιτήριο δηλαδή στο μαγειρεμένο. Ναι. Δηλαδή, πόσοι συνδρομητές μπαίνουν εκείνη την βραδιά, σου. Ναι, ξέρω, μπορεί να έχει 6 εκατομμύρια σπίτια συνδρομή. Οπότε βγάζουν καλά λεφτά. Το σκεφτήκαν πολύ καλά οι Αμερικάνοι και κάναν τη σωστή κίνηση. Εσύ παίρνεις δικαιώματα από αυτόν τον αγώνα. Τι πληρώνεις. Ναι, όσοι έχουν με την τηλεόραση συμβόλαιο, όπως έχω εγώ, ναι, παίρνεις δικαιώματα. Δεύτερο παιδί, λοιπόν, Μιχάλη, περιμένεις. Ναι. Αν βγει αγοράκι και σου πει ότι θέλει να γίνει πυγμάχος. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται. Εσύ γιατί, ο μπαμπάς σου πυγμάχος, εσύ πυγμάχος. Αποκλείεται. Γιατί. Και ο μπαμπάς σου είχε αντίρρησης. Και ο μπαμπάς μου είχε αντίρρηση, όπως το πει. Αλλά έγινες. Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός. Αλλά έγινες όμως. Ήρθαμε σε κόντρα και εντάξει, εγώ ήμουν σε μια ηλικία α. Πλέον ήμουνα 18-20 χρονών για, ώστε να γίνω επαγγελματίας. Αλλά είχε, ναι, είχε τις αντιρρήσεις του, δεν ήθελε να γίνει επαγγελματίας. Θέλω να την περιμένεις την κόντρα με το γιο σου. Αν να είναι γερό το παιδί και αν βγει γιος, θα γίνει και αυτός να ξέρει. Ξέρω ότι θα σε στεναχωρήσω, αλλά άμα έχει δει τον παππού, τον μπαμπά. Αποκλείεται, ήμουν ο τελευταίος, πώς λένε, το Μοϊκανό. Τέλος, μέχρι εκεί ο πρωταθλητισμός. Γιατί τόσο πολύ όμως επιμένεις ότι δεν θέλεις. Γιατί έχω ζήσει ακριβώς το story, όλο αυτό που λέμε. Μέσα στα ring και δεν θέλω να έχω αυτό, να βάλω σε αυτή τη διαδικασία το δικό μου το παιδί. Θεωρείς ότι θα μπορούσες εσύ στοχεύεις στο να μπορέσεις να φτιάξεις τη ζωή σου και να επιστρέψεις εδώ που είπες εσύ ότι ναι, θα το θέλεις. Για την ώρα νομίζω ότι είμαι καλά, μπορώ να ζήσω. Σίγουρα θα χρειάζεται να κάνω κάτι. Προπονητής μετά. Δεν ξέρω αν θα είμαι προπονητής ή θα κάνω κάποια άλλη δουλειά. Τι δουλειά. Εδώ έχει προοπτική να ανοίξεις ένα χώρο με ένα τι δουλειά άλλη θα ήθελες να κάνεις. Ή κάτι τι άλλο σκέφτεσαι. Ναι. Κοίταξε, για να ασχοληθείς με την προπονητική είναι και αυτό επιστήμη, έτσι. Δεν θέλω. Όπως μου αρέσει να μπαίνω στο ring και να είμαι πρώτος, έτσι σκέφτομαι ότι άμα θα ήμουν προπονητής θα θέλω να ήμουν πρώτος. Δεν ξέρω αν θα έχω τις δυνατότητες, τις γνώσεις. Ποποφίλε, ανοίξει μεγάλο θέμα τώρα. Να μπορώ να φτάσω έναν αθλητή να τον κάνω παγκόσμιο πρωταθλητή. Οπότε θα μπορέσω να κάνω κάτι άλλο. Θα είμαι μέσα στην πυγμαχία γιατί είναι η ζωή μου, την αγαπάω. Αν θέλει, λοιπόν, να είσαι εκεί, να θα είμαι πάντα μέσα στην πυγμαχία. Είναι μεγάλο θέμα γιατί. Αν είμαι οικονομικά καλά, θα μπορώ να είμαι πίσω από κάποιο νέο ταλέντο. Μιχάλη, εγώ θέλω να κλείσω μια ατάκα που δεν την είπα προηγουμένως, θα την πω τώρα. Είναι τόσο μαγικό να ακούς από έναν παγκόσμιο πρωταθλητή να λέει το ότι είμαι παγκόσμιο πρωταθλητή δεν σημαίνει ότι θα είμαι και καλό προπονητή. Ήταν υπέροχο αυτό που είπε. Γιατί άλλο. Παίζω, ισχύω, άλλο ισχύω, προπονώ. Ισχύω, μεγάλη κουβέντα, φίλε. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι επειδή είναι πρώτοι σε αυτό που κάνουν σαν αθλητές, ότι μετά μπορούν και να προπονήσουν. Υπάρχουν μουσικοί που είναι καταπληκτικοί μουσικοί, εκτελεστές και καταστροφικοί δάσκαλοι. Mm-hmm. Πολύ μέτροι κάτω του μετρίου παίχτες. Και... Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις 21 Δεκέμβρη. Και να μας κάνεις πάντα έτσι περήφανος. Αν περάσουμε πολύ New Jersey εκεί, Atlantic City, θα ψάξουμε να σε βρούμε. Σίγουρα, εκεί στα καζίνο. Καζίνο. Καζίνο δεν ασχολούμαστε. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Όχι για να παίξουμε. Τα καζίνο και δεν είναι μόνο για. Ναι, για πλάκα κάνουμε. Για να παίξουμε θα έρθουμε. Για να παίξουμε. Για μουσική, να ακούσουμε μουσική. Εσύ, άμα ακούσει Μιχάλη, θα ξέρει ότι. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και 2-3 ανθρώπου που με στηρίζουν μέσα από εσά. Τον κύριο Σιούλη, το φυσιοθεραπευτή, που βοηθάει εμένα και όλους τους αθλητές των δυναμικών αθλημάτων εδώ στην Ελλάδα. Σημαντικός ο ρόλος του. Ναι, είναι πολύ σημαντικός. Τον κύριο Δαβιτίδη, τον οδοντίατρο, ο οποίος μας προσφέρει μια μασέλα επαγγελματική αμερικάνικων προδιαγραφών και μας προσφέρει προστασία. Παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Δηλαδή βέβαια. Και τον κύριο Γαλάδη, τον διαιτολόγο μου, ο οποίος με βοηθάει αυτή την περίοδο. Για να είμαι σε καλή φόρμα για τον αγώνα που έρχεται. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μιχάλης Αρναούτης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Καλές επιτυχίες. Και να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξέρεις, είναι από αυτές τις συζητήσεις που πραγματικά χαίρεσαι να μιλάς και να ρωτάς. Και πόσα πράγματα είχαμε να ρωτήσουμε. Είναι δύσκολο πράγμα, φίλε. Πολύ. Είναι δύσκολο. Δηλαδή μπορεί τώρα, ας πούμε, άνθρωποι σαν τον Μιχάλη να ζυγιστούν και να δουν ότι μετά από την πεντάωρη προπόνηση είναι 27 γραμμάρια παραπάνω από όσο πρέπει. Θα κάνει εξτρά προπόνηση, θα κάνει. Δηλαδή δεν έχει προσωπική ζωή, δεν έχει τίποτα. Είναι τρομακτικό. Έχει τόσο πολύ στόχο σε αυτό που κάνει. Για να φτάσει να είσαι και να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να κάνει 90% αυτό. Παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι. Λοιπόν, για να μα χαλώ.